Κεφάλαιο 5. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή. Και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές, που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό, ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», το αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στο θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Γι' αυτόν τον λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον σκοτώσουν, γιατί έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε: «Ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό κι εγώ εργάζομαι». Γι' αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμη περισσότερο να τον σκοτώσουν, γιατί όχι μόνο παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και το Θεό τον ονόμαζε πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με το Θεό. Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους. «Σας βεβαιώνω», τους έλεγε, «πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο πατέρας. Αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος. Και θα του δείξει ακόμη μεγαλύτερα έργα που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας. Γιατί όπως ο πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει νέα ζωή, έτσι και ο Υιός σε όσους θέλει δίνει την αιώνια ζωή. Επίσης ο πατέρας δεν δικάζει κανέναν, αλλά έδωσε στον Υιό όλη την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να τιμούν τον Υιό καθώς τιμούν τον πατέρα. Όποιος δεν τιμάει τον Υιό, δεν τιμάει ούτε τον πατέρα που τον έστειλε. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Να είστε βέβαιοι πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν. Γιατί όπως ο πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή. Και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτα να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον πατέρα και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες. Γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του πατέρα που με έστειλε. Αν εγώ έδινα μαρτυρία για τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου
θα μπορούσε να μην είναι αληθινή. Άλλος όμως είναι που δίνει μαρτυρία για μένα και ξέρω πως ό,τι λέει εκείνος για μένα είναι αληθινό. Εσείς στείλατε απεσταλμένο στον Ιωάννη και αυτός είπε την αλήθεια. Βέβαια εγώ δεν έχω ανάγκη από τη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Σας τα λέω όμως αυτά για να σας δώσω τη δυνατότητα να σωθείτε. Ο Ιωάννης ήταν το αναμένο λιχνάρι που φωτίζει και εσείς θελήσατε για λίγο στο φως του να χαρείτε. Εγώ όμως έχω για τον εαυτό μου μαρτυρία ανώτερη από τον Ιωάννη. Γιατί τα έργα που μου ανέθεσε ο Πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που επιτελώ, μαρτυρούν για μένα πως είμαι σταλμένος από τον Πατέρα. Ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός ο ίδιος έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Εσείς όμως, ούτε τη φωνή του έχετε ποτέ ακούσει, ούτε τη μορφή του έχετε δει και το λόγο του δεν τον έχετε μόνιμα μέσα στην καρδιά σας, γιατί δεν πιστεύετε στον απεσταλμένο του. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές, με την πεποίθηση πως αυτές βρίσκει κανείς στην αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Δεν επιζητώ να με τιμούν οι άνθρωποι. Εσάς όμως σας ξέρω. Ξέρω πως μέσα σας δεν αγαπάτε το Θεό. Εγώ ήρθα εξουσιοδοτημένος από τον Πατέρα μου, εσείς όμως δεν με παραδέχεστε. Αν έρθει κάποιος άλλος από δική του πρωτοβουλία, αυτόν θα τον δεχτείτε. Πώς όμως μπορείτε εσείς να πιστέψετε, αφού αποζητάτε τον έπαινο ένας του άλλου και δεν επιδιώκετε τον έπαινο του μοναδικού Θεού? Μην νομίσετε πως εγώ θα σας κατηγορήσω μπροστά στο δικαστήριο του Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας και αυτός είναι ο Μωυσής, στον οποίον έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας. Γιατί αν πράγματι πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε και σε μένα, αφού για μένα εκείνος έγραψε. Αν όμως δεν πιστεύετε σε ό,τι έγραψε εκείνος, πώς θα πιστέψετε στα λόγια τα δικά μου?